40η έκθεση Γούνας, η έκθεση του προφήτη Ηλία και βέβαια εδώ μαζί κύριε Καλλισθένη, κύριε Πρόεδρε, θα έλεγα ότι ίσως θα είναι και η τελευταία συνέντευξη που κάνουμε μαζί, καθώς αύριο ολοκληρώνεται κιόλας η 40η έκθεση. Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε από εσάς όμως τα πρώτα επίσημα πλέον στοιχεία για το τι ακριβώς έχει γίνει αυτές τις μέρες. Είμαστε περίπου στη μέση, θα έλεγα. Αύριο ολοκληρώνεται όλη αυτή η προσπάθεια και νομίζω ότι μπαίνουμε και σε μια αλλαγή σελίδας. Σε πρώτη φάση όμως θέλω να μου πείτε τις πρώτες εντυπώσεις και τα στοιχεία τα επίσημα που έχετε εσείς. Στοιχεία επίσημα δεν έχω, αύριο θα τα έχουμε ολοκληρωμένα, αλλά μπορώ να σας πω κατά την έρευνα που κάνω κάθε ώρα. Γυρίζω και παρακολουθώ και ρωτώ τι ακριβώς γίνεται. Κύριε Αντώνη μου, έχω ένα πρόβλημα. Έχω ένα πρόβλημα γιατί λέγονται πολλά για την έκθεση, η οποία είναι νομίζω το μήνα που την κάνουμε, δίνουμε ζωντάνια στον τόπο μας, οικονομική και ηθική. Λοιπόν, πολλοί κατηγορούν και λένε και πολλά και προσπαθούν να τη μειώσουν σε ποιοτικά και οικονομικά. Και στα δυο πέφτουν έξω, όποιοι και να είναι. Να είστε σίγουροι γι' αυτό που λέω. Εμείς, η έκθεση, εμείς περιμέναμε ένα και κάναμε πέντε. Περιμένατε ένα και έχετε κάνει πέντε. Ναι. Δηλαδή, ναι. Να πούμε, να συγκρίνουμε με την περσινή. Όχι, η περσινή ήταν, μπορεί να ήταν λίγο καλύτερη, αλλά δεν είναι η φετεσινή χειρότερη. Mm-hmm. Ναι, δεν λοιπόν, είναι λέω, εγώ πέρσι είχαμε άλλα δεδομένα. Ναι. Πέρσι το ρούβλι ήταν 32, τώρα είναι 64. Mm-hmm. Ανάλογα με αυτή την καταστροφή, ούτε πόλεμος υπήρχε πέρσι στην Ουκρανία. Λοιπόν, εγώ λέω, όπως όλες τις συνεντεύσεις μου που έχω δώσει, είπα ότι μετά από τον Αύγουστο, η κρίση που έπιασε και στα νησιά και στο Ντουμπάι ήταν 60, τη τάξη το 60 με 70%. Είχε πτώσει. Δεν περίμεναμε να η έκθεσή μας να ανεβεί στο 100%. Λοιπόν, είχαμε την πρώτη έκθεση του Χονγκού, το οποίο ήταν δραματική, αν δεν ήταν κακιά. Δραματική ήταν. Γιατί πήρα μέρος και γνωρίζω από πρώτο χέρι. Πήραν τα εγγόνια μου. Εκεί ήταν. Ξοδέψανε 35.000 και γύρισαν με δίχως δεκάδα. Λοιπόν, μετά ήρθε η Ιταλία με πολύ κόσμο. Αλλά δουλειές δεν γίνανε. Γιατί υπήρχαν οι δυσκολίες στο ρούβλι. Mm-hmm. Το ρούβλι ήταν πολύ φτηνό. Και ο Ρώσος δεν μπορούσε ούτε παραγγελίες να δώσει, ούτε να αγοράσει πράγμα. Λοιπόν, φτάνουμε στην Αθήνα. Ακούσαμε. Δεν έκανα έρευνα, αλλά τόσο άσχετοι δεν είμαστε. Ναι. Έκανα ερωτήσεις. Τι έγινε εκεί πέρα. Ορισμένοι κάνανε δουλειές, δεν λέω. Και ορισμένοι όμως δεν κάναν τίποτε. Είναι όπως όλες τις εκθέσεις στον κόσμο. Ναι. Τρίτον, η Αθήνα έφερε κόσμο, πλήρωσε 200.000 ευρώ. Εμείς έχουμε κτίσει το κτίριο και δεν έχουμε να πληρώσουμε 200.000 ευρώ να φέρουμε 300 πληρωμένους. Mm-hmm. Όλα αυτά θέλω να σε πω. Δεν είναι αυτά που λέω. Δεν θέλω να συγκρίνω καμιά έκθεση. Εγώ αναπόφευκτα όμως το κάνουμε. Πρέπει να γίνει. Δηλαδή οι εκθέτες έχουν τον πρώτο λόγο βέβαια, αλλά όλοι αναρωτιόμαστε πού γίνονται οι καλύτερες δουλειές, κύριε Πρόεδρε. Ναι. Όλα αυτά τα χρόνια, τα 7 και τα 5 χρόνια που γίνονται και στην Αθήνα και εδώ, εγώ δημιουργείται ένα πρόβλημα δημοσιότητας. Βγαίνουν οι αντίστοιχοι, βγαίνουν και λένε πολλά στην τηλεόραση που δεν είναι σωστά. Μιλάτε για τον ΣΕΓ. Εσείς δεν κρύβεστε, μιλήστε μόνο ανοιχτά. Μιλάτε για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΓ. Βγαίνουν, λέτε, πολύ συχνά και δεν λένε σωστά πράγματα. Όχι σωστά, αυτά δεν τα λένε αυτά που πρέπει να πούνε. Δεν λένε την αλήθεια, λοιπόν. Ναι, ναι. Λοιπόν, γιατί δεν λένε την αλήθεια.
γιατί ξεκινήσανε την πρώτη τους έκθεση με 45 ή 48. Εκθέτες. Σήμερα έχουν 22. Άρα για σάμα πηγαίναν τόσο καλά, γιατί δεν πηγαίνει, δεν διπλασιάζονται αντί να μειωθούνε. Mm-hmm. Πέστε μου, για ποιο λόγο. Αλλά εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Αρκεί ας κάνουν και δουλειά, να μην μας ενοχλούνε. Σας ενοχλούνε, λέτε όμως, έτσι. Βεβαίως, μας ενοχλούνε με την πράξη τους, δηλαδή, αυτή τη σημερινή. Δηλαδή. Έχουμε τόσες μέρες εδώ, ναι. Γυρίζουν όλη την ημέρα και βλάπτουν τους εκθέτες μας. Τους λένε σε πολλά σημεία, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια 100%, ναι. Πώς πληροφορούμε, ναι. Ότι τους λένε τι θέλετε εδώ πέρα. Ελάτε στην Αθήνα που δεν παίρνουν τους πελάτες έξω. Ελάτε στην Αθήνα, είναι πολύ καλύτερα. Εμείς δεν πήγαμε να πούμε. Είναι μια σοβαρή έτσι καταγγελία. Λέτε ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου γυρίζουν όλη τη μέρα εδώ. Τους βλέπετε εδώ εσείς. Όλη την ημέρα. Δεν φαντάζομαι και χθες και προχθές και κάθε μέρα. Περιμένετε, έτσι απλά. Εγώ δεν τους βλέπω. Ναι. Δεν τους βλέπω γιατί είμαι παραπάνω εδώ πέρα. Τους βλέπουν οι συνάδελφοι και με τα λένε. Και σας τα λέει. Βεβαίως. Μισό λεπτό. Αυτό όμως είναι λίγο περίεργο που καταγγέλλεται. Δηλαδή, κινούνται εδώ μέσα και βγάζουν αυτούς που έρχονται για την έκθεση της Καστοριάς. Τους παίρνουν έξω μαζί τους. Δεν ξέρω τι κάνουν. Είπατε πριν ότι λένε ότι καλύτερα εδώ, Αθήνα και όχι εδώ. Όχι, δεν λένε στους πελάτες. Ναι. Λένε στους εκθέτες μας. Στους εκθέτες. Πάνε στους εκθέτες εδώ που συμμετέχουν. Σε φίλους γνωστούς και λένε, κύριε, τι θέλετε εδώ. Mm-hmm. Τώρα, όσο για το έξω που λένε φεύγουν οι πελάτες. Αυτό νομίζω όλα τα χρόνια γινότανε, σε όλες τις εκθέσεις, στις 40 εκθέσεις που γίνανε, γινόταν δουλειές και μέσα και έξω. Αυτό είναι το νόημα, να φέρνουμε κόσμο και να δουλεύει όλη η Καστοριά. Αλλά όχι με, ο ανταγωνισμός είναι καλός όταν είναι θεμητός. Όχι αθήμητος. Ναι, εδώ καθίστε όμως τώρα. Είστε πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχετε μια τεράστια πείρα και τώρα μου λέτε ότι οι συνάδελφοί σας, το άλλο Διοικητικό Συμβούλιο, έρχεται και κάνει αυτά. Δεν μπορείτε να συνεννοηθείτε σε επίπεδο πια ανθρώπων, επιχειρηματιών ή Διοικητικού Συμβουλίου. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα, αλλά μας δημιουργούν πρόβλημα. Εσείς πάτε στην Αθήνα να κάνετε κάτι ανάλογο? Όχι. Α, όχι, δεν πάτε. Όχι. Ούτε πελάτες να πάρουμε, ούτε να βγούμε. Είμαστε πάντα έντιμοι και σωστοί. Mm-hmm. Όσο είπαμε τώρα για τους εξωτερικούς. Δεν με ενδιαφέρει να έχουν ανοιχτές τις πόρτες, να μην κάνουν δεξιώσεις με αρνιά και ψητά για να καλέσουν κόσμο να πάρουν από εδώ, να τον πάνε πού. Συγγνώμη, το κατάλαβα αυτό. Ξαναπείτε το. Αρνιά, ψήνουν αρνιά ποιοι? Όλοι. Οι έξω με τα εργοστάσια. Α, με τα εργοστάσια ψήνουν αρνιά. Βεβαίως. Ναι. Και κάνουν γιορτές. Και μαζεύουν κόσμο. Αυτό είναι γνωστό, δεν πιστεύω. Το κάνουν, λέτε, κατά τη διάρκεια της έκθεσης για να προσελκύσουν κόσμο. Αυτό, να έχουν ανοιχτές τις πόρτες, δεν μπορούμε να τους... Λέτε, αλλά να εμποδίζουν. Κύριε Πρόεδρε, άρα μιλάμε για μια κατάσταση, έτσι πως την περιγράφετε, έκτακτης ανάγκης, είναι πολεμική σύραξη αυτό που έχουμε εδώ. Δεν είναι πολεμική, δεν θέλουν να φτάσουν. Εδώ παίζονται πάρα πολλά, εδώ συμμετέχουν κάποιοι να κάνουν δουλειές. Εδώ έρχονται 100 εκθέτες, πληρώνουν πολλά χρήματα, όπως σε κάθε έκθεση, αλλά περιμένουν να κάνουν και κάποιες δουλίτσες. Αυτό είναι σημαντικό να το ακούσουμε λίγο. Πόσοι εκθέτες είναι εδώ, γουνοποιοί? Είναι 75. 75. Καθαρά γουναράδες. Καθαρά γουναράδες. Ναι. Είναι το αντίστοιχο 22 της, του ΣΕΓ. Δεν ξέρω. Όχι, τόσοι. 22 λέτε στο ΣΕΓ, γουναράδες, 75 εδώ. Ναι. Μάλιστα. Αυτοί οι ανθρώποι, φτωχοί και πλούσιοι, μικροί και μεγάλοι, θέλουν κάτι να απολαύσουν από αυτή την έκθεση. Mm-hmm. Δεν θέλουν να ενοχλούνται. Ούτε με παρατράγουδα, ούτε με πάνε έλα και. Mm-hmm. Μας καλώς να ορίσουν, να αναρθούνε, αλλά με καλές προθέσεις, όχι με κακές προθέσεις. Εδώ στο γραφείο σας έρχονται τα μέλη του ΣΕΓ, ενώ λέτε είναι όλη τη μέρα στην έκθεση. Μια φορά κανένας. Α, όχι. Ναι, ούτε για αυτά που δηλώνω να έρθουν να με πούνε να καθίσουμε. Ναι. Μέχρι σήμερα δεν έχω καμία. Δήλωσα πολλά. Όταν τους συναντάτε εσείς, θα βγείτε από το γραφείο σας, θα τους βρείτε σε λίγο μέσα. Μια καλησπέρα. Τι λέτε? Καλημέρα. Α, μάλιστα. Τίποτε άλλο. Γιατί δεν μ' αρέσει ο τρόπος που λειτουργούν.
Σας ενοχλεί, σας ακούω, σας αντιλαμβάνομαι ότι είσαι ενοχλημένο. Με ενοχλεί. Ναι. Πάρα πολύ με ενοχλεί. Με ενοχλεί και οι δεξιώσεις, οι έξτρα δεξιώσεις που γίνονται έξω. Κάνουν... Και αυτό με. Αλλά η πόρτα, να δουλέψει όλη η Καστοριά, είμαι σύμφωνος. Ναι. Και γι' αυτό γίνεται η έκθεση εδώ. Ας πληρώνουν οι 75 και ας ζουν και οι 500. Δεν μας ενδιαφέρει μάλιστα αυτό. Και... Αλλά ναι, να μην μας ενοχλούν. Γιατί όταν δημιουργούνται group στην μέρα της εκθέσεως και φεύγει από εδώ κόσμος καλεσμένος και πηγαίνει κάπου αλλού, δεν είναι λυπερό. Έτσι όπως το λέτε, θα έχουν εξοργηθεί και οι εκθέτες. Βεβαίως εξοργούνται. Mm-hmm. Γίνεται θέμα. Εχθές το απόγευμα δεν είχαμε κόσμο. Mm-hmm. Γιατί δεν είχαμε κόσμο? Δεν είχατε, γιατί πήγαν όλοι έξω στα Αρνιά και στις εκδηλώσεις. Ναι, ναι. Αυτή είναι η κατάσταση. Εδώ πρέπει να βρούμε την λύση να δουλεύει όπως πάντα και στη Φραγκφούρτη. Θέλω να ακούσω όμως τι προτείνετε, κύριε Πρόεδρε. Εσείς τώρα πια, ένα λεπτό, εσείς σε δύο εβδομάδες, τρεις, δεν θα είστε πρόεδρος. Θα εκλεγεί νέα διοίκηση. Όχι, σας το λέω ότι μπορείτε ίσως πιο εύκολα να δημιουργήσετε, αλλά μπορείτε να μου πείτε όντως το τι μέλη γενέστε. Την επόμενη μέρα θέλω να ακούσω. Δεν μπορεί να τραβήξει άλλο αυτή η αντιπαράθεση, νομίζω. Όχι. Πρέπει να δουλέψει η Καστοριά, αλλά με. Όχι με αθήμετο ανταγωνισμό, με θεμητό και με συνονόητο.